Η αύξηση του κόστου στέγασης με τα ακριβά ενίκια οδήγησε πολλούς νέους φοιτητές να επιλέξουν πανεπιστημιακές σχολές πλαισίων της οικογενειακής κατοικίας, καθώς το 91% των νέων από 18 έως 24 ετών διαμένουν με τους γονείς τους. Εγώ είμαι μόνιμος κάτοικος, βέβαια σπουδάζω και εδώ. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολα. Δεν ξέρω αν σπουδάζα σε άλλη πόλη τι ακριβώς θα γινόταν. Είμαι και από πολύτεκνη οικογένεια με άλλα 4 αδέρφια. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Θέλω να πιστεύω ότι με το πέρασμα του χρόνου κάπως θα πέσει το ενίκιο ή οι τιμές. Εγώ δεν μένω μόνιμη, αλήθεια είναι, οπότε κάπως το έχω βρει. Εντάξει, ένας μισθός δεν φτάνει σίγουρα. Θα ψάξω πολύ για να κάνω αυτό το βήμα. Με τις δουλειές αυτή τη στιγμή να έχουν μεροκάματα στα οποία δεν βγαίνει ο άνθρωπος ούτε για μισό μήνα. Μόνο αυτά είναι αρκετά. Χώρια ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ, που αυτή τη στιγμή τα μακαρόνια έχουν φτάσει μια μέση τιμή 1,30. Πώς να φάσουν τα μακαρόνια. Ο πρόεδρος του Real Estates, Θεμιστοκλής Μπάκα, σημειώνει ότι το κόστος μίσθωσης μιας κατοικίας μέχρι 50 μόλις τετραγωνικά άνω του πρώτου ορόφου κυμαίνεται πάνω από 400 ευρώ στις περιοχές του κέντρου της Αθήνας για το 70% των διαθέσιμων προς μίσθωση κατοικιών. Τη μόνη οικονομική λύση φέρεται να αποτελούν τα δυτικά προάστια, όπου το 45% των διαθέσιμων προς μίσθωση κατοικιών έχουν ζητούμενο μίσθωμα μέχρι 400 ευρώ. Από το 2018 και σήμερα η αύξηση των μισθωμάτων είναι από 37,2% και 42,1% όσον αφορά κατοικίες που είναι κατάλληλες για οικογένεια. Αν πάμε σε μικρότερα ακίνητα, δηλαδή σε διαράκια ή ακίνητα που είναι κατάλληλα για φοιτητές ή για αργέντες, η αύξηση των μισθωμάτων αγγίζει το 53% στο νομό Αττικής από το 2017 και σήμερα και το 49% στο νομό Χαΐτσι συγκεκριμένα στην Πάτρα. Ίδια εικόνα, ωστόσο, συναντά κανείς και σε άλλες περιοχές. Χαρακτηριστικά είναι όσα καταγράφονται και στην πόλη της Καλαμάτας. Από φίλες μου δίνουν τουλάχιστον 400 ευρώ για 35 τετραγωνικά. Και είμαστε σε μια πόλη που η αλήθεια είναι πως δεν αξιοποιούν πολύ τα σπίτια, ούτε τα ανακοινίζουν. Οπότε μιλάμε και για άθλιες καταστάσεις. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, αλήθεια. Γενικά όσο και να το ψάξεις, θεωρώ ότι οθούμαστε στο να φεύγουμε στο εξωτερικό και μετά να ρωτάνε μα γιατί. Να κάτσω εδώ να πληρώνω αυτά που βγάζω κατευθείαν και μετά τι θα γίνει.